Ποια ήταν η χειρότερη στιγμή μας ο Just? Νομίζω και που μαλώναμε με τους κριτές. Που διαφωνούσαμε. Δεν μαλώσαμε με τους κριτές. Ναι, που διαφωνούσαμε. Ήταν αυτό εκείνη ήταν η μέρα. Ήταν λίγο άβολο. Ήταν εκείνη η μέρα που πήγαμε στους γονείς και κλαίγαμε μετά γιατί τους αγαπάμε τους κριτές. Και γενικά, ήταν κάποια στιγμή περίεργη. Ναι. Νομίζω. Ήθελα έτσι την περισσότερη θαλπορή. Ήταν στιγμή περίεργη. Αυτό που άκουσα σήμερα για μένα προσωπικά ήταν φανταστικό για μια κοπέλα που δεν είναι επαγγελματίας τραγουδίστρια. Ήταν καλύτερο από την άλλη φορά. Ήταν φανταστική. Ευχαριστώ, Ντάκη. Νομίζω ότι, Κέτη μου, η ομορφιά του Just και αυτό που έχει φτιάξει εδώ ο Νίκος όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι κάποια κοπέλα που δεν είναι επαγγελματίας τραγουδίστρια που είναι ραδιοφωνική παραγωγός, που είναι η Φελίσια προσπαθεί, δίνει πόνο. Πίστεψέ μου ότι κάποιες φορές δακρύζει όταν φεύγουμε από εδώ, γιατί ποτέ δεν έχει ακούσει μια καλή κουβέντα. Και αυτό το παιδί αντέχει τόσο πολύ. Αχ, μην το λες είναι αυτό. Αλήθεια σου λέω. Όχι, όχι. Πολύ. Ναι, στην αρχή άκουγε, εγώ θυμάμαι. Όχι, όχι, όχι. Άκου, άκου. Πρέπει να είμαι δίκαιος και πρέπει, άσχετα από τα καλά λόγια που ακούω εγώ, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμή μου που αυτά, από αυτοί εδώ πέρα οι άνθρωποι λένε για μένα τόσο ωραία πράγματα. Πραγματικά, περπατάμε το κεφάλι ψηλά. Απλά αυτό το κορίτσι συναγωγείται συνέχεια, δίνει πολλή προσπάθεια. Ξυπνάει από τις 5 ώρα το πρωί, τρέχει για το παιδί, τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί, έρχεται στις πρόβες. Είναι φοβερή, αλλά βρε Νίκο μου. Συγκινητικό που δεν είναι επαγγελματία. Μα η ομορφιά. Παρ' όλα αυτά, οι κριτές κρίνουν το αποτέλεσμα. Σίγουρα. Όχι, αλλά αν θέλετε, λαμβάνουμε υπόψη μας ότι δεν είναι τραγουδίστρια. Κέτι μου, εννοείται. Κέτι μου, επειδή κάθε εβδομάδα ακούει τα ίδια. Πραγματικά, αν θέλετε να φύγουμε, φεύγουμε. Να, μα την Παναγία δεν είναι τη θέση μας. Και να θέλουν να αποφασίζουν οι κριτές. Αυτό το μαναφούκι μου είχε λείψει στο τζαζ. Δεν είναι έτσι αυτό. Και καλύτερη στιγμή σου. Καλύτερη στιγμή. Όταν πήρες τα πρώτα δεκάρια. Τα πρώτα μας δεκάρια. Σε ποιο τραγούδι θυμάσαι? Όλα τα τέσσερα δεκάρια, 40 βαθμοί που συγκεντρώσαμε η πρώτη, ήταν στο αδύνατο σημείο μου. Έτσι. Εκεί που καίγομαι πολύ, θέλω να μιώσω το φιλί, τυχαίο. Δηλαδή αυτό έπρεπε να πεις για να πάρεις δεκάρες. Κάτι θα έπρεπε να πεις για να πάρεις. Πραγματικά δεκάρια. Φανταστικό όλο. Ναι, ναι. Γιατί μετά από όλη αυτή την πτώση που είχαμε, πήραμε και τα δεκάρια, οπότε ξέρεις. Είναι λιγάκι αναπτέρωση, ηθικού βαρβάτη. Ναι. Μη με ρωτάς τι μου αρέσει πιο πολύ. Μη με ρωτάς αφού τα γούστα μου τα ξέρεις. Μη με ρωτάς που θα μου δώσεις το φιλί. Αφού τα δίνω το σημείο μου. Φτάνει το παιχνίδι στο τέλος του. Τελικό πήγες. Πήγες τελικό. Ποιος σας το έλεγε, ποιος θα μας το έλεγε ότι θα ήσουν στο τελικό και αυτή τη στιγμή συζητάγαμε. Έχουμε αγγίξει αυτή την κούπα. Την έχεις αγγίξει τώρα, την έχεις αγγίξει. Έχω μυρίσει. Την έχεις αγγίξει. Άραγε, η έκπληξη του αιώνα. Γιατί θα είναι η έκπληξη του αιώνα. Θα γίνει αυτό το Σάββατο. Όχι αυτό. Ναι, αυτό το Σάββατο θα γίνει. Θα δούμε. Θα κάνουμε τα πάντα γι' αυτό. Μόνο εσείς.